Λοιπόν, φεύγουμε από το Κοσκινά και πάμε στο Πήλιο. Πάμε στη Χρύσα Μπάτου, εκεί που έχουν πάθει ολοκληρωτική καταστροφή πάρα πολλές υποδομές, παιδιά, του Πηλίου. Γεια σου, Χρύσα, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Ναι, και όπως είπατε πριν, δεν είναι η πρώτη, δεν είναι η δεύτερη μέρα, είναι η 13η μέρα και ανακαλύπτουμε καινούργιες καταστροφές. Εμείς είμαστε λίγο έξω από τη Ζαγορά. Σκεφτείτε ότι κάναμε δύο εναλλακτικές διαδρομές. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από το Βόλο προς Ζαγορά και από τον Άι Γιάννη, που είναι μια από τις πιο γνωστές παραλίες από την άλλη μεριά του Πηλίου. Είναι μια απόσταση περίπου 20 χιλιόμετρων, 30 χιλιόμετρων. Την κάναμε σε μια μισή με δύο ώρες με το συνεργείο του Sky. Γιατί βρισκόμασταν αντιμέτωποι με αυτή την εικόνα που βλέπετε. Δρόμοι, οι οποίοι όχι απλά έχουν φουσκώσει, όχι απλά έχουν καταστραφεί, έχουν καταρρεύσει. Είναι η γέφυρα Γαλανόρεμα, λίγο έξω από τη Ζαγορά. Και από ό,τι βλέπετε, ο καταράκτης αυτός μαζί με τα ορμητικά νερά όχι απλά έχει φαγώσει το δρόμο, αλλά έχει πάρει όλο το τυχείο της γέφυρας. Οι κάτοικοι εδώ μου λένε ότι περνάμε πάντα με δική μας ευθύνη. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί αυτή η καταστροφή και αυτές οι καταστροφές δεν έγιναν από τις πρώτες μέρες, έγιναν ακόμη και 2-3 μέρες μετά. Μπορεί να περάσουμε από αυτό το σημείο, 200 μέτρα μετά συναντάμε επίσης ένα δρόμο ο οποίος έχει καταστραφεί, είχε ανοίξει τρύπα συγκεκριμένα, λίγο πιο κάτω από αυτό το σημείο και τα δύο ρεύματα γίνονται ένα. Και ωραία, θα περάσουμε εμείς, αλλά σκέφτομαι ότι θα πρέπει να περάσουν από αυτό το σημείο και τα αγροτικά μηχανήματα, γιατί μην ξεχνάτε ότι η Ζαγορά, όλη η κοινωνία εδώ στη Ζαγορά στηρίζεται στην παραγωγή των μήλων. Οπότε τα μήλα εδώ είναι η συγκομιδή αυτή η περίοδος, θα πρέπει να μαζευτούν τα μήλα όσα έχουν διασωθεί από τα δέντρα που βρίσκονται φορτωμένα, που είναι τα δέντρα με μήλα. Οπότε βλέπουμε και το όχημα εδώ. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και πραγματικά δεν ξέρω πώς θα ανοίξουν και τα σχολεία. Γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί τους κατοίκους. Πολύ σοβαρό θέμα. Και μετακίνηση στο παιδιό, από την άλλη μεριά της αγοράς. Από την άλλη μεριά της αγοράς, το Πουρί, να σας πω, είναι ένας οικισμός που είναι αποκλεισμένος για 13η μέρα. Έχει πέσει η γέφυρα, προσπαθεί ο Δήμος με όποιο τρόπο βέβαια να αποκαταστήσει τις ζημιές, αλλά υπάρχουν κάτοικοι που παίρνουν τα βασικά, το ψωμί τους, το γάλα τους, το μεταφέρουν και περπατάνε 3 χιλιόμετρα για να φτάσουν στο σπίτι τους. Δηλαδή σκεφτείτε τι καταστάσεις ζουν αυτοί οι άνθρωποι 13 μέρες μετά τη Θεομηνία. Ευχαριστούμε τη Χρύσα πάρα πολύ. Χρύσα Πάτου στο ρεπορτάζ συνεχίζει το διπορικό της εκεί στο Πήλιο.